Κύριε Υπουργέ, Γραμματικόπουλος, Υγείας Ψυχίατρος και Πρόεδρος του ΚΙΣΠΕ, Μαθίας Δεσμός. Γνωρίζετε ότι η δικιά της κοινωνική πολιτική στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας και αλληλεγγύης έχει αποδείξει τα τελευταία δύο χρόνια με την επιχορήγηση για πρώτη φορά των κοινωνικών συνεταιρισμών ως μονάδες ψυχικής υγείας, το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ στην Ομαθία και αναφέρθηκε και ο κύριος Τσέκας όσον αφορά την ψυχική υγεία. Μπορώ να σας πω ότι μέσα σε 4 χρόνια έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στους 30 εργαζόμενους με το υψηλότερο ποσοστό ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Και θα θέλαμε να σας καλέσουμε τώρα να περάσετε να δείτε και ένα χώρο που έχουμε δημιουργήσει, ένα καφέ, και θα στείλει και ένα mail, το οποίο είναι ένα κόσμημα για την Ομαθία και να δείτε και το αποτέλεσμα της επιχορήγησης αυτή της κοινωνικής πολιτικής, οποίας έχει καταφέρει. Για να μην υπερλογούμε μόνο τα γένια, ως έτοιμα έχουμε κοινωνήσει και με τον διοικητή. Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας είναι συνεταιριστής του κοινωνικού συνεταιρισμού. Κάναμε προσπάθειες να επικοινωνήσουμε και την αναπληρώτρια διοικήτρια της Νάουσας. Δεν μας έχει απαντήσει εδώ και 3 φορές που έχουμε στείλει επιστολές και για συνάντηση, για να θέσουμε κάποια θέματα. Η διεκδίκηση είναι πια όσον αφορά το να μπουν οι λήπτες υπηρεσιών στην εργασία. Εδώ υπάρχει καθαριότητα, υπάρχει τρακτοπεζοκομεία, υπάρχει στη Νέα Τέλα και Ηλικίο. Το πιο σημαντικό όμως ίσως είναι, γιατί υπάρχει στο οργανόγραμμα, γιατί είμαστε η μόνη μονάδα ψυχικής υγείας στην Ομαθία, ψυχιατρική κλινική στη Νέα Τέλα. Κέντρο ψυχικής υγείας δεν υπάρχει, κέντρο ημέρας δεν υπάρχει, υποτροφία δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο μια ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, η οποία εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και σε συνέχεια με τις αυξημένες ανάγκες, όπως γνωρίζετε, με την ψυχική υγεία, είτε συνοσηρότητας, έτσι, με τον ΟΚΑΝΑ, αλλά τις πραγματικότητες που υπάρχουν εδώ πέρα, οι ανάγκες είναι αυξημένες. Εμείς έχουμε αποτελέσει ένα έργο το οποίο στηρίχθηκε από εσάς αυτά τα 2 τελευταία χρόνια με την επιχορήγηση και θέλουμε περισσότερο ως πολιτική, εφόσον εφαρμόζεται, καλύτερη, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, τα χαρτιά που στέλνουμε στις διοικήσεις. Και κάπου μετά προσπαθούμε εμείς μόνοι μας να φέρουμε ένα έργο εις πέρας. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και σας ευχαριστώ. Μια διευκρίνηση από την κυρία Βέργου για την αλληλογραφία που λέτε ότι αλήθεια. Δεν έχουμε άδεια καμία επιστολή από την κυρία. Είναι πρωτοκολλημένες 3 επιστολές. Θα σας παρακαλώ, τα στοιχεία όλα σας στην Ελλάδα. Όχι, επειδή δεν παρουσία, με ενδιαφέρε και εμένα πάρα πολύ να βοηθηθεί και η Νάουσα και το νοσοκομείο της Νάουσας. Πραγματικά δεν έχει πέσει τίποτα στην αντίληψή μας, ούτε στην γραμματεία, ούτε σε μένα προσωπικά. Και πώς θα δείτε και εδώ, μόλις τελειώσει η συνάντηση, να έχουμε η κυρία. Ευχαριστώ.